βρίσκονταν πολλές φορές στην εξορία, πολλές φορές κρυφά προσπάθησε και έρχονταν στο ποίμνιό του, κοντά στις ψυχές της αναρρύθμιτες των χριστιανών, που ήταν κρεμασμένες, όπως λέμε, από το αρχαιρατικό του ομοφόριο, για να τους διασφαλίσει και να τους διαφυλάξει από τους λύκους τους βαρύς, τους αιρετικούς δηλαδή, και μάλιστα την εποχή εκείνη τους αριανόφρονας και τους πνευματομάχους, οι οποίοι εδίωκαν το ορθόδοξο φρόνημα και τους ορθοδόξους χριστιανούς, δείχνοντας και επιδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο πολύ μεγάλη ανυπακοή στα κείμενα του Αγίου Ευαγγελίου και των Αποστολικών Πατέρων και των Αγίων Αποστόλων της Αγίας μας Εκκλησίας. Ο Άγιος Αθανάσιος δεν φοβήθηκε, αδελφοί μου, αλλά μέσα από την ζωή του και ακόμη και μέσα από την εξορία, μέσα από την πένα του, κατηχούσε το λαό του Θεού με επιστολές, με κείμενα, με υπομνήματα, ούτως ώστε να μπορέσει το ποίμνιό του να είναι ενωμένο. Έχουν καθαρότητα αφενός και αρετές και πνευματική ζωή, εκκλησιαστική ζωή αυτή που ελγίζουν και ανακοινώσουν τα ιερά κείμενα μέσα στη λατρεία. Αφετέρου, για να μπορούν να τα διαβάζουν καλά, ώστε να ακούγονται. Ο μεγάλος πολιούχος μας Άγιος Κοσμάς ο Ιωτολός, το οποίο εφτάσουμε αυτή την χρονιά, τα 300 χρόνια από την γέννησή του, υπογραμμίζει συνεχώς τις διδαχές του και λέει: να διαβάζετε καθαρά τα κείμενα μέσα στην λατρεία, για να τα πούνε οι χριστιανοί και να προσέχουν και να μην συζητούν και ασεβούν. Γιατί τα ιερά κείμενα είναι λόγος Θεού και από τις πρωίες κανείς πρέπει να έρχεται να τα παρακολουθεί και να τα προσέχει και να τα ακούει και να διδάσκεται, να ωφελείται, να καθρεφτίζει τη ζωή του μέσα και να δέχεται το φως που θα τον οδηγήσει στην οδό, την αλάθητη και την αγία και την σωτήριο, αφού μόνο ο Χριστός είναι το φως του αληθινών. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα τιμήσουμε ένα νέο, ένα ευσεβή νέο, ένα νέο που έχει Χριστό μέσα του, ένα νέο που θέλει να προχωρήσει για τη χάρη του Θεού. Θα τον κάνουμε αναγνώστη, τον Χρήστον κυρώσει, γιο του προϊσταμένου αυτής της ενορίας, ο πατρός Οδυσσέως. Πρέπει πρώτα να υπηρέσουμε τον πατέρα και τη μητέρα, γιατί έχουν παιδιά με ευσέβεια, με ευλάβεια και τα οδηγούν πράγματι στον δρόμο του Θεού. Και μετά να επιλέξουμε και τον Χρήστο. Να ευχηθούμε κάτι πρόοδο μαθητής και καλός μαθητής. Να ευχόμαστε πρόοδο αλλά και ωφέλεια πνευματική. Γιατί από αυτή τη στιγμή που θα γίνει αναγνώστης είναι ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό. Πράγματι θα προσφέρει όπως μέχρι τώρα άλλωστε τη διακονή του στην Εκκλησία, αλλά και θα αναγνώστη με προσοχή και με ευλάβεια και με καθαρότητα για αρχήμα. Το ευχηθούμε να τον αγιάσει ο Θεός, να τον ευλογήσει ο Θεός, να τον αδείξει ολοκληρωμένη προσωπικότητα και πάντα να είναι μακριά από πτώσεις, από πειρασμούς, από παρεκκλήσεις, από σφάλματα τα οποία δυστυχώς οδηγούν την αιώνια σε αυτά τα χάλια τα οποία σήμερα έχουμε και πονάμε για αυτά. Ο Θεός να τον ευλογήσει. Τέλος. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορας,
έπλεξε τον δούλο του τον Χρήστο και αγίασε τον αυτό. Και δώσε αυτό με τα πάση σοφία και συνέστεως τον θείο του λογίου, τη μελέτη και την ανάγνωση ποιήστε. Διαφυλάτων αυτών ένα μέρο το πολιτεία. Ελέη και εκτιμήστε την ανθρωπία του μονογενού σου Υιού, δε σου ευλογητώσει συν το Παναγίου και αγαθό και σώπιο σου πνεύμα. Νυν χέρι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άξιος. Άξιος.
Thank you.